Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την ανταπόκρισή σας και για τη σημερινή συνέντευξη. Το θέμα μας είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο δημοσιεύτηκε πρωτού λίγες ημέρες, το οποίο ονομάζεται «Επιχειρούμε έξω». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι μεταποιητικές, δηλαδή αποκλείει τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και έχει να κάνει με την επιδότησή τους για εκθέσεις του εξωτερικού, ως και ο τίτλος «Επιχειρούμε έξω». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απαλλαγμένο από τις προϋποθέσεις των προηγούμενων προγραμμάτων που θέλανε θερυπίν να κάνουν κατασκευές, να αγοράσουν μηχανήματα. Αφορά μόνο τις εκθέσεις, επιδοτεί σε 50% και όλον τον κύκλο μιας εκθεσιακής διαδικασίας, δηλαδή την ενοικίαση του χώρου, το κατασκευαστικό το οποίο θα χρειαστεί ο συγκεκριμένος χώρος έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε το περίπτερο, τις μεταφορές των εμπορευμάτων, τις μεταφορές του προσωπικού, τα αεροπορικά του εισιτήρια, την ασφάλεια όλου αυτού των μεταφορών και του περιπτέρου. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες, οι έξτρα που έχω να σας δώσω, είναι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία επιλεξιμότητας τα οποία έχουν να κάνουν τα βασικά, πρώτον, με το η επιχείρηση να λειτουργεί ένα χρόνο. Δεύτερον, για το έτος 2016 να υπάρχει κερδοφορία. Τρίτον, οι επιχειρήσεις αυτές τουλάχιστον 2% του τζίρου τους να είναι σε εξαγωγές, οι πωλήσεις τους δηλαδή να αφορούν εξαγωγές. Και τέταρτον, να έχουν άδεια λειτουργίας. Με αυτές λοιπόν τις βασικές προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις και συν και κάποιες άλλες, οι οποίες φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά αυτές είναι οι βασικές, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι στις 8 Ιανουαρίου. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Ότι δεν υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή η αξιολόγηση δεν θα γίνει συγκρίνοντας τη μία πρόταση της μίας επιχείρησης με την άλλη, αλλά θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με την κατάθεση. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να βιαστούν πάρα πολλοί οι επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε θα πρέπει να οργανωθούν, να συντάξουν ένα φάκελο, μπορούν να το κάνουν αυτό μόνο τους, να έρθουν στο επιμελητήριο και να γίνει σύνταξη επί τόπου. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει? Η αναπτυξιακή του επιμελητηρίου Καστοριάς και για πρώτη φορά αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου, υποβολής των επιχειρήσεων και φυσικά και όλη την παρακολούθηση η οποία χρειάζεται σε περίπτωση που η επιχείρηση ενταχθεί και περάσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πιστεύετε, πρόεδρε, ότι θα υπάρξει μια ανταπόκριση από τους γνωπηδούς? Πιστεύω ότι ο νομός της Καστοριάς είναι ο νούμερο ένα νομός σε αιτήσεις και αυτό φυσικά λόγω της Γούνας αλλά και των άλλων δραστηριοτήτων με το γεγονός ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Έλληνες γουνοποιοί δραστηριοποιούνται στις εκθέσεις του εξωτερικού. Είναι επιλέξιμο το Hong Kong και η Ιταλία και όποιες άλλες εκθέσεις θέλουν να βάλουν οι γουνοποιοί. Εμείς ως αναπτυξιακή του επιμελητηρίου, πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε μία ημερίδα με ειδικούς επί του θέματος και θα προτείνουμε κιόλας για τις εκθέσεις αυτές που σας προανέφερα, αλλά και κάποιες άλλες εκθέσεις, ένα πλάνο δράσης ολοκληρωμένο, το οποίο φυσικά δεν είναι αποκλειστικό, δηλαδή μία επιχείρηση μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει, αλλά εμείς θα προτείνουμε και ένα πλάνο δράσης πάνω σε συγκεκριμένες εκθέσεις, έτσι ώστε να ομαδοποιήσουμε τις επιχειρήσεις. Για τις φετινές εκθέσεις, πρόεδρε, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό? Οι φετινές εκθέσεις, ειδικότερα του Hong Kong και του Μιλάνου, δεν μπορούν για τον εξής λόγο. Έχουν δοθεί ήδη οι προκαταβολές, έχουν γίνει οι πληρωμές και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα, επιδοτούν δράσεις οι οποίες είναι μετά την υποβολή. Άρα, οι δράσεις οι οποίες είναι μετά τις 8 του μηνός. Πρέπει να γίνουν οι πληρωμές μετά τις 8 του μηνός ή την ημέρα που θα υποβληθεί το πρόγραμμα από τις επιχειρήσεις. Να σταθούμε σε κάτι, συγγνώμη να ρωτήσω. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα hot spot για τους επιχειρηματίες μέσα στο επιμελητήριο? Ακριβώς. Έχει ήδη δημιουργηθεί και από σήμερα θα μπορούμε να υποδεχόμαστε τις προτάσεις, θα αναλύσουμε το πρόγραμμα πιο εξειδικευμένα και θα μπορούμε να υποβάλουμε εμείς για τις επιχειρήσεις τους φακέλους αυτούς. Απλοποιώντας δηλαδή στο μέγιστο βαθμό την προσπάθεια κάποιων να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, έχει στηθεί ένας ολόκληρος υποστηρικτικός μηχανισμός βάσει του προγράμματος, ο οποίος λειτουργεί από σήμερα και θα γίνει και μια ημερίδα προς όλους τους επιχειρηματίες, είτε θέλουν να την κάνουν την πρόταση με την αναπτυξιακή του επιμελητηρίου, είτε με οποιοδήποτε άλλο, έτσι δεν αποκλείεται. Τα πλεονεκτήματα των γνωπητικών επιχειρήσεων στο να συμμετάσχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού μέσω του προγράμματος, ποια είναι, μπορούμε να τα... Καταρχήν, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές ήδη δραστηριοποιούνται στις εκθέσεις του εξωτερικού, που σημαίνει ότι ενώ ήδη θα πηγαίνουν αυτές οι επιχειρήσεις,
ξαφνικά έρχεται και μια επιδότηση του 50% σε όλα τους τα έξοδα. Δεύτερον, κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες τους φαινόταν το κόστος ότι είναι αρκετά μεγάλο, τώρα τους δίνεται η ευκαιρία πλέον, μειώνοντας το κόστος στο μισό, να πάρουν μέρος σε μια έκθεση. Δηλαδή είναι ένα έναυσμα προς εδωφόρο για τους υγνοποιούς αυτό το πρόγραμμα. Για αυτούς οι οποίοι θα πάρουν το πρόγραμμα, είναι, για αυτούς που πηγαίνουν ήδη, είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη. Για αυτούς οι οποίοι δεν πηγαίνουν στις εκθέσεις και θέλουν να κάνουν το βήμα, είναι ένα πολύ δυνατό κίνητρο και μια πολύ καλή επιδότηση.